Μας αξίωσε και πάλι εφέτος η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού και η ευδοκία του Αγίου Δημητρίου να επισκεφθεί την πόλη μας και πάλι αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Και λέω μας αξίωσε γιατί πρώτος εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι ή τουλάχιστον πολλοί από τους υπολείπους δεν είμαστε άξιοι όχι μόνο να ασπαστούμε το λείψανο του Αγίου Δημητρίου αλλά και να γιορτάσουμε τη γιορτή αυτή τη γιορτή του Μεγάλου Αγίου. Γιατί? Διότι είμαστε αγαπητοί μου αδελφοί αμαρτωλοί. Κάνουμε αμαρτίες. Και όχι μόνο κάνουμε αμαρτίες, αλλά και είμαστε υπερήφανοι για αυτές. Δεν τρεπόμαστε για τα άσχημα που κάνουμε, αλλά πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας και είμαστε υπερήφανοι για τα άσχημα που κάνουμε. Υπερήφανοι για τα ψέματα που λέμε, υπερήφανοι για την κλοπή που κάνουμε, υπερήφανοι για τη συκοφαντία που λέμε, υπερήφανοι για τις κατηγορίες εναντίον των ανθρώπων, υπερήφανοι γιατί έχουμε αφήσει τα παιδιά μας να τα διαπαιδαγωγεί το διαδίκτυο, υπερήφανοι γιατί έχουμε αφήσει τις οικογένειές μας και τρέχουμε σε άλλα θέματα, υπερήφανοι για το ένα, υπερήφανοι για το άλλο κακό. Όμως ευτυχώς ο Άγιος Θεός μας μπορεί να βλέπει την αμαρτωλότητά μας, αλλά βλέπει και τη μετάνοια, βλέπει και την ελπίδα που εμείς οι άνθρωποι έχουμε. Μπορεί αγαπητοί μου αδελφοί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Διότι η Εκκλησία που είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Ελπίδας και η Εκκλησία της Αναστάσεως. Γι' αυτό και τιμούμε τον Άγιο Δημήτριο εξαιρετικά, διότι ο Άγιος αυτός έζησε μια δύσκολη εποχή με πολλή αμαρτία γύρω του, όμως η ελπίδα της Αναστάσεως τον έκανε να είναι σταθερός στην πίστη του, σταθερός στην υπομονή του, σταθερός στην αγάπη προς τον Χριστό και προς τους ανθρώπους και τέλος έδωσε τη ζωή του για τη μοναδική του αγάπη που είναι ο αληθινός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τιμούμε αυτόν τον Άγιο με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη δύναμη. Γι' αυτό και πολύ σωστά οι πατέρες αυτού του ναού έχουν ορίσει από παλαιότερα μαζί με τις ευχές και τις ευλογίες των προκατόχων Μητροπολιτών Αντωνίου και Παύλου να τελείται η εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Μία εβδομάδα από σήμερα έως και την εορτή του Αγίου Δημητρίου και μέχρι και την 28η Οκτωβρίου τελούνται κάθε μέρα ακολουθίες πρωί-βράδυ σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο όλοι έχουμε στα χέρια μας. Καθ' όλη την εβδομάδα τιμούμε με τους ύμνους μας και τις διάφορες ιερές ακολουθίες τον Άγιο Δημήτριο και τον παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας να είναι βοηθός στη ζωή μας, στα έργα μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας και σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Αύριο το απόγευμα, μετά την ακολουθία, έχουμε τη Σχολή Γονέων όπου ομιλήτρια θα είναι η κυρία Χάρης Δημητρακούδη, μια εξαιρετική εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Όλη την εβδομάδα έχουμε ευχέλαια, χαιρετισμούς, αγιασμούς, Μεγάλη Παρασκευή του Αγίου Δημητρίου, εγκόμια και ό,τι άλλο προβλέπει η ακολουθία και το τυπικό της Εκκλησίας μας για αυτές τις ημέρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο περνάει από το χέρι μας και ανάλογα με το χρόνο που έχουμε, αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο προσευχής και προσφοράς προς τον Άγιο Δημήτριο, διότι είναι ο προστάτης της περιοχής μας, διότι είναι ο προστάτης των οικογενειών μας, διότι είναι ο προστάτης του εαυτού μας τον καθένα ξεχωριστά, διότι είναι και ο προστάτης της Μακεδονίας μας, είναι και ο προστάτης μαζί με τους υπολείπους Αγίους και την Παναγία μας, της πατρίδος μας και όλου του κόσμου. Ο Άγιος Δημήτριος, εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί πατέρες, να είναι πάντοτε βοηθός στη ζωή όλων μας, να μας προστατεύει, να μας στηρίζει, να μας φωτίζει, να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει, να μας προσθέτει πίστη, υπομονή, αγάπη και ελπίδα και να μεταφέρει τα αιτήματα της καρδιάς μας στον θρόνο του Θεού και εμείς ως υπάκουα τέκνα της Εκκλησίας και αδελφοί του Αγίου Δημητρίου κάνοντας απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Αγίου Θεού με πίστη, με υπομονή και με ελπίδα να ζούμε τη ζωή μας και να δεχόμαστε με χαρά όσα επιτρέπει ο Θεός σε εμάς
Ο καλός μας Πατέρας, ο οποίος θέλει όλους, πραγματικά όλους, να μας έχει στην αγκαλιά Του, να μας βάλει στον Παράδεισο, να μας χαρίσει τα πλούσια, αιώνια αγαθά Του, τους ανεκτήμητους θησαυρούς του Παραδείσου και την ατελεύθητη, ατέλειωτη, χωρίς βράδυ, ημέρα της Βασιλείας Του.